back with the Oscar for Best Actor. The Oscar goes to Eddie Redmayne! It belongs to one exceptional family, Stephen, Jane, Jonathan and the Hawking children. Παιδιά, ξέρετε τον Stephen Hawking? Μα φυσικά, είναι διάσημος φυσικός, από τους διασημότερους παγκοσμίως. Μας τον είχε αναφέρει η κυρία Τάτσε στο μάθημα της φυσικής. Ναι, είναι κοσμολόγος. Ασχολείται με το σύμπαν. Και από ό,τι θυμάμαι από το μάθημα, ασχολείται με τις μαύρες τρύπες. Καλά, τι λέτε. Πότε τα είπαμε όλα αυτά? Τότε που μας μίλησε για το ΣΕΡΝ και για τα πειράματα για εκείνο το σωματίδιο. Πώς το λέγανε? Του Θεού. Ναι, του Θεού. Και μας είπε ότι εκείνη την περίοδο εμφανίζονταν κάποιοι άνθρωποι που έλεγαν ότι εξαιτίας των πειραμάτων που γινόνται στο ΣΕΝ θα δημιουργηθεί μια τεράστια μαύρη τρύπα. Ναι, και θα μας ρουφήξει όλους! Κανονικά, οι μαύρες τρύπες βρίσκονται στο σύμπαν, χιλιάδες έτη φωτός μακριά μας. Είναι περιοχές που έλκουν τα πάντα, σαν γιγάντιες ρουφήκτρες. Ό,τι περάσει από εκεί κοντά, πέφτει μέσα, ακόμα και το φως. Γι' αυτό και λέγονται μαύρες, απορροφούν μέχρι και το φως. Σωστά. Ό,τι απορροφά το φως, φαίνεται μαύρο. Καλά! Δεν θυμάστε το πείραμα που κάναμε πριν λίγες μέρες στο εργαστήριο της φυσικής? Η μαύρη ταινία φαίνεται μαύρη γιατί απορροφά το φως. Γι' αυτό και το θερμόμετρο με τη μαύρη ταινία ανέβηκε σε μεγαλύτερη θερμοκρασία. Έλα, τέρμα επιστημονικές συζητήσεις. Ρίξε τη μαύρη τρύπα που σας έφερα τα σκουπίδια σας, γιατί ποιος ακούει τη μάνα μου όταν έρθει. Έλα.